Ενοχλημένη από τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα είναι η οικογένεια του Ανδρέα Μπάρκουλη. Νομίζω ότι η συμπαθής εικόνα που είχαμε όλοι για έναν άνθρωπο που δεν τα πήγε καλά στη ζωή του οικονομικά εννοώ και τώρα. Λίγο τώρα τσαλακώνεται, έως χαλάει. Δεν χρειάζεται να ξανασυστηθούμε βέβαια. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις πολύ καλά. Ο ηθοποιός αποκάλυψε τη βιογραφία του ότι έζησε μια ολέθρια σχέση με πρωταγωνίστρια του θεάτρου, την οποία μάλιστα έδερνε. Μπορείς να καβγά να σπρώξει ένα, αλλά τώρα αυτό το πράγμα να λέει ότι κάθε μέρα την έδερνε και δεν στο νοσοκομείο. Σχεδόν σαν να το υπερηφανίζει. Και σε επανάληψη που διάβασε. Ναι, το προηγούμενο. Και πήγε στον πατέρα μου να διαμαρτυρηθεί και πάλι τη ξενάτρωγη, α πούμε. Τα όσα σχολίασε ο δημοσιογράφος το πρωινό μου σχετικά με τη βιογραφία του ηθοποιού προκάλεσαν την έκρηξη της Μαρίας Μπάρκουλη. Τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη δεν μπορεί να τον κρίνει και να τον φτάσει κανείς μέχρι στιγμής. Τώρα, το αυτό που λέει ο λαός όσο δεν φτάνει που τα κάνει κρεμασάρια, συμφωνώ και το αυξάνω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για τον κύριο Λιάγκα, τον λυπάμαι αν μη τι άλλο. Θες ένα χλάδι αγάπη μου? Όχι, λατρεία μου. Εδώ πριν μια εβδομάδα βλέπαμε ένα εξαιρετικό παιδί και λέγαμε εμείς εδώ οι ίδιοι. Για το γιο του. Για το γιο του και λέγαμε όμως ότι ένα παιδί κυρίως σε αυτή την ηλικία οφείλει το ότι είναι στους γονείς, γιατί δεν έχει ακόμα συνασταθεί με άλλα παιδιά κτλ. Και λέγαμε μπράβο στους γονείς που το έχουμε μεγαλώσει έτσι. Ξαφνικά λοιπόν μετά από μια εβδομάδα έρχεται ένα βιβλίο και ανατρέπει πλήρως την εικόνα ενός καλού γονιού, γιατί ένας άνθρωπος που σκότωνε στο ξύλο μια γυναίκα καθημερινά δεν μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Το δικό μου το παιδί το είδε και το άκουσε όλη η Ελλάδα και ξέρουν πολύ καλά εάν έχει παιδί ή όχι. Τώρα από εκεί πέρα δεν θα απολογηθώ σε κανένα Λιάγκα. Ένα άνθρωπο που δηλαδή εγώ πάω και ανοίγω τρεις τράπεζες κάθε μέρα και παίρνει το είμαι καλός άνθρωπος. Να είναι καλός σύντροφος και να είναι καλός πατέρας. Εσύ επειδή τα έκανες, ας πούμε, ήσουν δεν είναι ένας κακός άνθρωπος. Και δηλαδή τι πάνε, επειδή αγαπάω το παιδί μου, δεν με αγγίζει, δεν είναι κολυμπίδα του φιλάδου το παιδί μου. Ευτυχώς που ήρθατε κι εσείς και με χειροκροτήσετε. Α, όχι, να εξηγούμεθα, εγώ δεν χειροκρότησα για αυτά που είπατε. Αλλά από τη χαρά μου που σας είδα. Η σύζυγος του μεγάλου ηθοποιού και μητέρα του παιδιού του, εξοργισμένη με τον παρουσιαστή της εκπομπής πρωινό μου, απείλησε ακόμα και με μηνύσεις. Το παιδί μου καλά θα κάνουν να το αφήσουν εκτός και να μην το πιάνουν στο στόμα τους ούτε ο κύριος Λιάγκας ούτε κανένας κύριος Λιάγκας, γιατί θα αρχίσω να απαντάω με πολύ άσχημο τρόπο και πλέον νομικά. Τα καλά και τα κακά, ζωή όπως τρώνουμε κοιμόμαστε τελικά. Με ενοχλεί κάτι που θα παίρνω στον παρός άνθρωπος. Τώρα για το Λιάγκα δεν με απασχολεί. Συγγνώμη λυπάμαι αλλά δεν με ενδιαφέρει. Μα φαίνει τα γερά διάφοροι. Οι συνάδελφοι το δάχουν ανακτήσει. Η Μαρία Μπάρκουλη γνωρίζει όπως υποστηρίζει καλύτερα από τον καθένα τις θυσίες που έχει κάνει ίδια αλλά και τις τάσεις που έχει κρατήσει ο Ανδρέας απέναντι στην οικογένειά του. Και δεν επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητεί την προσφορά του. Η βιογραφία γράφτηκε από τον Ανδρέα, για τον Ανδρέα, για να μάθει ο κόσμος ποιος ήταν ο Ανδρέας και τι συναισθήματα είχε μέσα του. Παντρεύτηκα στη Νέα Υόρκη. Παντρεύτηκες! Πού πάει?